Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έχουμε για τη συναυλία στις 5 Ιουλίου του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης. Με τη σειρά θα ξεκινήσει η εκπρόσωπος του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου, η κυρία Μελίνα Παπαδοπούλου, να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλή σας μέρα. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Ολύμπου, σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Προέδρου και των υπολείπων μελών, τις ευχές τους για καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις που οργανώνει και συνδιοργανώνουμε με το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Ως συντονίστρια του τομέα εθελοντών, μεταφέρω την διαβεβαίωση ότι οι εθελοντές μας, οι εθελοντές του 52ου Φεστιβάλ Ολύμπου, του οποίου το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη παρουσιάζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης. Εμείς με όλο τη χαρά και τον ενθουσιασμό λοιπόν, οι εθελοντές του 52ου Φεστιβάλ Ολύμπου, με πολύ χαρά και ενθουσιασμό θα συμμετέχουμε στην εκδήλωση της Τετάρτης, παρά το γεγονός ότι λαμβάνει χώρα πριν την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Ολύμπου. Θα είμαστε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Διευθυντής του Σχολείου, ο κύριος Γιώργος Βαρδακώστας. Καλησπέρα και από μένα. Είναι η τέταρτη συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ Ολύμπου. Ξεκινήσαμε το 2019, όπως θυμάστε, με το Λάκη Χαλκιά. Το 2020 ήταν η πανδημία, οπότε ήταν μια παύση. Ακολούθησε ο Μανώλης Μητσιάς και πέρσι η Γλυκερία. Ήταν οι δύο συναυλίες, οι οποίες, οι δύο τελευταίες δηλαδή, τα έσοδα παραχωρήθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Κατερίνης για τα συστήτια τη μία χρονιά και για το γεροκομείο πέρυσι με τη Γλυκερία. Η φετινή μας προσπάθεια, που έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς, θεωρούμε εμείς ότι είναι η πιο σημαντική εκδήλωση που έχει κάνει μέχρι τώρα το σχολείο και η πιο δύσκολη και οργανωτικά. Έχουμε την Ελένη Τσαλικοπούλου και τον Μπάμπη Στόκα και φυσικά έχουμε ορχήστρα και χοροδία του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του φεστιβάλ και του καλλιτεχνικού διευθυντή, τον κύριο Χαντόλια και τον κύριο Παπαχρήστο, τον πρόεδρο, που κατάλαβαν τις δυνατότητες του σχολείου και μας δώσαν τη δυνατότητα να εμφανιστούμε στο φεστιβάλ, μας εμπιστεύτηκαν. Νομίζω μέχρι τώρα τους το έχουμε ανταποδώσει και πιστεύουμε φέτος θα είναι ακόμα καλύτερη η εμφάνιση του σχολείου και πιο οργανωμένη. Η οργάνωση φέτος είναι του Συλλόγου Νέων και Δαιμών του σχολείου, θα σας πει η κυρία Πρόεδρος, κυρία Σαρακασίδου, στη συνέχεια, με την οποία Πρόεδρο και με το Σύλλογο γενικότερα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία όλα τα χρόνια και μαζί πορευόμαστε. Και μαζί θα πάμε και μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Μετά εγώ θα χαιρετήσω και θα δώσω τη σκητάλη στην επόμενη διευθύντρια του σχολείου. Να αναφέρουμε και την πάρα πολύ σημαντική βοήθεια που είχαμε και από τον Χρήστο Τασκουνίδη, που ανάλαβε το οργανωτικό κομμάτι και χωρίς αυτόν μάλλον δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα, δεν θα τα καταφέρναμε. Να καλέσουμε τον κόσμο να στηρίξει την εκδήλωση, εκτός ότι είναι μια καταπληκτική συναυλία. Τα έσοδα της συναυλίας σε ένα ποσοστό θα πάνε για να καλύψουν ανάγκες του σχολείου, διότι όπως ξέρετε το σχολείο μας έχει πολύ μεγάλες ανάγκες, οι οποίες δυστυχώς δεν καλύπτονται από την πολιτεία, παρά μόνο σε ένα πολύ μικρό βαθμό. Και σε αυτό το μικρό βαθμό πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, τον κύριο Παπαγεωργόπουλο, ο οποίος είναι από τους λίγους που κατάλαβαν τις ανάγκες του σχολείου και μας έχει στηρίξει τα τελευταία 4 χρόνια. Και γι' αυτό είναι ένα από τους ανθρώπους που νομίζω ότι από τους λίγους ανθρώπους που πρέπει να ευχαριστήσουμε και το κάνουμε και δημόσια. Ευχαριστώ. Κυρία Σαρακασίδου, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης. Ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Επιτέλους, η ιδέα παίρνει μορφή και είμαστε έτοιμοι για την ερχόμενη Τετάρτη στο Αρχαίο Θέατρο 2 με τους μεγάλους καλλιτέχνες που μας κάνουν την τιμή να είναι στην ίδια σκηνή μαζί με τα παιδιά μας. Για το Σύλλογο είναι κάτι πρωτόγνωρο όλο αυτό, μιας και διοργανώνει για πρώτη φορά μαζί με το σχολείο κάτι τόσο μεγάλο. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό, μιας και αυτό δείχνει πως υπάρχουν άψογες σχέσεις μεταξύ μας. Πιστεύουμε στην ομαδική εργασία, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε να στηθεί όλο αυτό που είναι να δείτε, το οποίο κατ' επέκταση ενισχύει την αποδοτικότητα φυσικά και όλο αυτό γίνεται για να γίνει κάτι καλό όλοι μαζί για έναν καλό σκοπό. Προσδοκούμε τη στήριξη
στήριξη της τοπικής κοινωνίας και πιστεύουμε ότι θα αμυφθούν ανάλογα την ερχόμενη Τετάρτη, μιας και σας περιμένει μια μοναδική εκδήλωση. Ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές μας, όπως και τους μαθητές του σχολείου και όσους είναι στο πλευρό μας τόσο καιρό και θα είναι και στο μέλλον. Ιδιαίτερα όμως το διευθυντή μας, που είναι πάντα στο πλευρό μας, σαν βράχος μέσα στις τρικυμίες που περνάμε. Εισιτήρια θα βρείτε στα σημεία προπόλησης του φεστιβάλ, όπως και στην αυριανή εκδήλωση που θα γίνει στο προαύλιο χώρο του σχολείου μας. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι και να είσαστε καλά. Ο κύριος Θανάσης Παπαγεωργόπουλος είναι ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης. Γεια σας και από μένα. Εγώ θα χαιρετήσω την ωραία εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει στο Φεστιβάλ Ολύμπου. Όπως ξέρετε, το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης είναι το στολίδι της πόλης μας. Είναι ένα σχολείο που μας εκπροσωπεί επάξια πέραν του νομού, πέρα της Ελλάδος. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς για την άριστη συνεργασία τον απερχόμενο διευθυντή, τον κύριο Βαρδακώστα, να του ευχηθώ καλή επιτυχία όπου πάει. Να ευχαριστήσω την κυρία Πρόεδρο, την Νίκη Καρακασίδου, για την άριστη συνεργασία, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους μαθητές. Τους εύχομαι τα καλύτερα και θα δώσω μια ευχή να βρει γρήγορα στέγη το Μουσικό Σχολείο, γιατί το αξίζει. Εμείς σαν Δήμος θα είμαστε αρρωγός ό,τι χρειαστεί. Και όσο είμαι σε αυτή τη θέση εγώ, το Μουσικό Σχολείο θα το προσέχω πάρα πολύ, γιατί το αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κεραμάρη, σαν υπεύθυνος παραγωγής, να ενημερώσω ότι την διοργάνωση της όλης εκδήλωσης την έχει το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, ο Σύλλογος Γονιών και Καθηγητών, Γονιών και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης. Στην διοργάνωση της εκδήλωσης είναι για την Περιφέρεια Πιερίας, ο Δήμος Κατερίνης και ο Δήμος Δύο Λιτοχώρου. Εκ μέρους των καθηγητών των συνόλων θα μιλήσει ο κύριος Κεραμάρης Κανάρης, είναι καθηγητής, είναι υπεύθυνος της χοροδίας της εκδήλωσης της επόμενης Τετάρτης και θα απευθύνει ένα χαιρετισμό. Τετάρτη 5 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο 2 θα γίνει μια πολύ σημαντική συναυλία με την Ελένη Σαλεγοπούλου και τον Μπάμπη Στόκα. Όλοι οι καθηγητές που συμμετέχουμε είμαστε ενθουσιασμένοι. Είναι μια συνεργασία μαθητών και καθηγητών. Είναι ένα εγχείρημα πολύ δύσκολο, όμορφο, μεγάλο, το οποίο έχει καλλιτεχνική αλλά και εκπαιδευτική αξία, γιατί εν τέλει όλα αυτά που συμβαίνουν και συνέβησαν για αυτόν τον χρόνο, με αποκορύφωμα αυτή τη συναυλία, έχουν αξία και εκπαιδευτική για τους μαθητές, γιατί βιώνουν κάτι συναρπαστικό και αποκτούν τεράστιες εμπειρίες πάνω στον τομέα της τέχνης. Εγώ οφείλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά ως εκπρόσωπος των καθηγητών τον διευθυντή μας, τον κύριο Βαρδακώστα, χωρίς τη βοήθεια του οποίου τα σχέδιά μας και οι στόχοι μας δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και εύχομαι να το ευχαριστηθούν όλοι οι ακροατές την ερχόμενη Τετάρτη. Ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Αρχής, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι για την μεγάλη προσφορά, το έργο και τις δράσεις του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης. Το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, Πιερίας και γιατί όχι ευρύτερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί ένα εκπαιδευτικό κέντρο πολιτισμού και παράδοσης στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντική, καταρχήν, η προσπάθεια του ίδιου του σχολείου, του εκπαιδευτικού προσωπικού, της πρωτοβουλίας και της άοχνης προσπάθειας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς επίσης και των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου αυτού. Νομίζουμε, μάλλον είμαστε πεπισμένοι, ότι το έργο τους, το πολιτιστικό έργο τους, το οποίο είναι άοκνο, είναι 365 μέρες το χρόνο, δίνει μια διαφορετική ταυτότητα, μια διαφορετική παρουσία στην πολιτιστική, εκπαιδευτική και πολιτισμική χάρτα της περιφέρειας, της Πιερίας και ευρύτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι δράσεις που είναι πολυπίκυλες όλο το χρόνο δίνουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα ακόμη και στην ανάδειξη της περιοχής, γιατί ο μαθητής και η μαθήτρια αποτελούν
τον καλύτερο πρεσβευτή της ανάδειξης μιας περιοχής. Να δώσουμε πολλά πολλά συγχαρητήρια για όλα αυτά που έχουν γίνει. Κάθε επιτυχία στην εκδήλωση που θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, όπου θα είμαστε όλοι εκεί παρόντες και παρούσες, και να μην ξεχνούμε ποτέ ότι το μουσικό σχολείο πραγματικά χρειάζεται να πάρει αυτό πραγματικά που του αξίζει. Και είμαστε όλοι εδώ για να το προσπαθήσουμε. Καλή επιτυχία, πολλά πολλά συγχαρητήρια και πάντα με χαμόγελο και φυσικά εμείς, η Περιφερειακή Αρχή, θα συνδράμουμε σε όλη αυτή την μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει όλα αυτά τα χρόνια. Να μιλήσουμε λίγο για το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης. Υπεύθυνος, οι συντελεστές βασικά, υπεύθυνος ενορχήστρωσης της οργάνωσης είναι ο κύριος Σαριανίδης Ηλίας και η κυρία Καμπορίδου η Στέλλα. Ο κύριος Κεραμάρης είναι υπεύθυνος της χοροδίας που θα παρακολουθήσουμε εκείνη την ημέρα. Να σας πω ότι στη σκηνή θα συμμετέχουν πάνω από 150 συντελεστές, θα είναι επί σκηνής συγχρόνως μαζί με τους δύο καλλιτέχνες. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Στόκα και την κυρία Τσαλιδοπούλου που με ένα μόνο τηλεφώνημα δέχτηκαν αυτή τη συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Ήταν και αυτή το εκπαιδευτικό ρόλο που έχει ένα σχολείο και αμέσως ανταποκρίθηκαν στην πρόταση που τους κάναμε. Ελπιστούμε εισιτήρια επίσης, όπως ανέφερε η κυρία Σαρακασίδου, υπάρχουν και online στο viva.gr και στα σημεία προπόλησης του Φεστιβάλ Ολύμπου. Επίσης, για τις επόμενες ημέρες μέχρι και την ημέρα της συναυλίας, στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας της Κατερίνης υπάρχει ένα κιόσκι το οποίο μας παραχώρησε ο Δήμος Κατερίνης για την πώληση των εισιτηρίων. Σας περιμένουμε όλους την Τετάρτη στο Αρχαίο Θέατρο 2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.